discover sand. You're not listening to what I say. I got a useless smile. Να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Αφορά τα συσίτια. Και εδώ λοιπόν κάνουμε πολλή δουλειά για πολύ κόσμο. Χρόνια τώρα. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο λόγω των ημερών, αλλά γιατί ο κόσμος το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Ξέρετε, ενώ το έργο της Εκκλησίας είναι άλλο. Το έργο της Εκκλησίας είναι πρωτίστως λειτουργικό. Να ανανεώνει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων και να τις οδηγεί στο Χριστό. Όμως, είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να μπορεί η Εκκλησία να βοηθά τον όλο άνθρωπο και όλους τους ανθρώπους. Οπότε δεν θα μπορούσαμε, όπως γίνεται παντού, ακόμη και στην καρδιά της Ιεραποστολής στην Αφρική, που εκεί οι ανάγκες είναι μεγάλες, αλλά και όπου συμβαίνει αυτό, δεν θα μπορούσαμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και αισθανόμαστε ότι έχουμε μεγάλο βάρος και ευθύνη όταν βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος υποφέρει. Παρότι πολυλειτουργούμε σε όλο αυτό, δηλαδή θα έπρεπε πολύ ουσιαστικότερα να βοηθούσαμε τον άνθρωπο με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό,
Λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Ιγνάτιος, ότι τίποτε δεν κάνουμε μπροστά σε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε στην ουσία. Παρά τα αυτά, είναι ένα έργο, το έργο των συσιτίων, το οποίο στηρίζεται καθαρά στην έμπνευση των πατέρων του Μητροπολίτου μας και στην αγάπη των ενωρητών μας, του ποιμνίου μας, των ανθρώπων της Εκκλησίας που το στηρίζουν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 15, μέσα στην Ιερά Μητρόπολη, στο Επισκοπείο, λειτουργούν τα καθημερινά συσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ο Επιούσιος, στο χώρο του Επιουσίου όπως έχει ονομαστεί. Εκεί παίρνουν φαγητό 450 ενδεείς. Αρκετή. Και πτωχοί συνάνθρωποι μας, που με πολύ αγάπη γεύονται ένα πιάτο ζεστό φαγητό και με πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα έργο που το στηρίζουν οι ενορίες της Μητροπόλεως μας και ο κόσμος. Παρά τα αυτά υπάρχουν και μερικά ενοριακά συσίτια, γιατί μερικές ενορίες ενώ μετέχουν στο κεντρικό λένε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Έτσι. Και όπου πιλωτικά το κάναμε, είδαμε ότι είχε ανταπόκριση. Ακόμη και σε μικρά χωριά, που δεν το περιμέναμε. Οπότε υπάρχει ακόμη και αυτοσχέδιο εντός εισαγωγικών συσίτιο, δηλαδή άτυπο που μαγειρεύουν στο σπίτι τους νοικοκυρές, το πάνε στην εκκλησία και από εκεί το διανέμουν, το μοιράζουν στους πτωχούς αδελφούς. Υπάρχουν και τα οργανωμένα. Με τη χάρη του Θεού είναι ένα έργο που πάει καλά, γιατί σας είπα έχουν μαλακώσει οι καρδιές των ανθρώπων και ο χριστιανός δεν μένει στη θεωρία, προχωρά στην πράξη. Τι να το κάνω, μόνο να τα γνωρίζω. Πρέπει και να τα εφαρμόζω. Σωστά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν ντρεπόμαστε και δεν διστάζουμε να βγούμε εδώ, στο βήμα, στον Άμβονα, στην ωραία πύλη και να πούμε: δώστε μας για τους πτωχούς. Θα βγάλουμε ένα δίσκο για τα συσίτια. Βοηθήστε μας. Ο δίσκος. Η προσφορά υλικών αγαθών από τους συνανθρώπους μας. Η βοήθεια από τους μικρούς μαθητές. Αυτά είναι τα εφόδια μας. Αυτά είναι δηλαδή, αυτές είναι οι πηγές μας. Τα σχολεία ευαισθητοποιημένα. Φέρνει ο άλλος ένα πακέτο ρύζι και ένα σακουλάκι με φακές. Θα αξιοποιηθούν αυτά την κατάλληλη ώρα. Με τη χάρη του Θεού. Πόσο πιστεύουμε... εύκολα όμως έρχεται μια οικογένεια, μια μάνα. Πόσο εύκολα έρχεται και λέει θέλω να πιάω το φαγητό. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Έρχεται σε εσάς πρώτα. Που το λέτε. Αλλά τι κάνουμε. το χειριζόμαστε με πολύ διάκριση και με πολύ αγάπη. Μέσα στην ενορία μας γνωρίζουμε ποιες οικογένειες υποφέρουν. Οπότε ή τους προτείνουμε εμείς, θα σας βοηθήσουμε με το φαγητό, ή οι ίδιοι μας το λένε ότι ξέρετε υπάρχει ανάγκη. Και ή τα παιδιά στέλνουν και παίρνουν το φαγητό, άλλοι το παίρνουν κατοίκον. Άλλοι το γευματίζουν στην τραπεζαρία του Επιουσίου. Ή τα παιδιά αποστέλνουν ή άλλον άνθρωπο στέλνουν, πάντως είναι οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί αυτό το βλέπουν οι πατέρες, οι ιερείς των ενοριών. Μπορώ να σας πω ότι οι πατέρες έχουν υπερβεί τους εαυτούς τους, δηλαδή παρότι ο χρόνος τους είναι λίγος με όλα τα καθήκοντά τους, το αγαπούν πολύ αυτό το έργο. Και, το βλέπω, το ζω. Και όπου βλέπουν ότι υπάρχει ανάγκη, ακόμη και στην ενορία τους να μην ανήκει, ο πτωχός αδελφός επεμβαίνουν και με οικονομική βοήθεια και με την προσφορά φαγητού, ενδυμάτων, ηματίων, υποδημάτων, παιχνιδιών στα μικρά παιδιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Θα περάσω σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, σίγουρα το γνωρίζουν πάρα πολύ. Στον Εσπερινό της Αγάπης, όπου εμένα μου αρέσει. Και θέλω να μιλήσουμε και θέλω να καλέσουμε τον κόσμο στον Εσπερινό της Αγάπης. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Ο Εσπερινός της Αγάπης είναι μια πανέμορφη ακολουθία. Γίνεται μέσα στην Αναστάσιμη Χαρά. Είναι όλα στολισμένα με τα άνθη της εποχής, η εικόνα της Αναστάσεως. Ο επιτάφιος παραμένει στολισμένος. Η Εκκλησία μας φοράει τα γιορτινά της. Λέει ένα τραγούδι. Σήμερα και οι παπάδες ντύνονται σαν δεσποτάδες με τα λαμπρότερα άμφια τους.
Τα παιδάκια έχουν μία μεγάλη χαρά, εξέρχονται σε πολλά μέρη και λιτανευτικά με το λάβαρο της Αναστάσεως και εδώ κάνουμε μία μικρή πομπή, μία μικρή λιτανία για να λιτανεύσουμε την Ανάσταση. Και τι είναι ο Εσπερινός της Αγάπης? Είναι ο Εσπερινός από τη μεγάλη ημέρα, από την Κυριακή του Πάσχα. Και είναι στην ουσία αυτός ο Εσπερινός, ο Αναστάσιμος, της επομένης ημέρας, της Δευτέρας της Διεκαινησίμου. Είναι ένας Εσπερινός ξεχωριστός, τα πάντα Αναστάσιμα. Ο οποίος γίνεται, Πούμε... την Κυριακή του Πάσχα στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Γιατί δεν θα μας δει μόνο η Λάρισα. Στο Μητροπολιτικό μας ναό. Να το ξέρει όλος ο κόσμος. Σε άλλες πόλεις όμως γίνεται και πρωί. Γίνεται και απόγευμα νωρίς. Εξαρτάται σε κάθε πόλη πότε διευκολύνονται οι άνθρωποι. Εδώ ζούμε πολύ όμορφα τον Εσπερινό της Αγάπης και ήθιστε μετά την ανάγνωση των Ιερών Ευαγγελίων σε πολλές γλώσσες. Εδώ στη Λάρισα είναι η κληρική μας και παντού σήμερα. Ευπαίδευτη, είναι γλωσσομαθής. Μόνο να σας πω ότι έχουμε, εκτός από τους πατέρες μας που εσπούδασαν γλώσσες πολλές, έχουμε και ιερέα από τη Βουλγαρία, ιερέα από τη Σερβία, ιερέα από τη Ρουμανία, από ορθόδοξες χώρες που με μεγάλη ευκολία λένε το Ευαγγέλιο τους, στη γλώσσα τους. Σε πόσες γλώσσες φέτος θα έχουμε τη χαρά έτσι να ακούσουμε? Φέτος θα ακουστεί, χάρη τη Θεού, πιστεύω, σε 8 γλώσσες. Στη Λάρισα όπως και παντού. Τώρα πια έχουμε ευπαίδευτους κληρικούς, γλωσσομαθείς και έχουμε, εκτός από τους πατέρες μας που εσπούδασαν και έμαθαν γλώσσες, έχουμε και κληρικό από τη Βουλγαρία, κληρικό από τη Ρουμανία, κληρικό από τη Σερβία, από τις ορθόδοξες σλαβικές χώρες που λένε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους, έτσι όπως τη διδάχθηκαν από μικρά παιδιά. Και το νόημα και η σημασία είναι ότι το Ευαγγέλιο είναι και τα μηνύματά του είναι οικουμενικά. Δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι οικουμενικό, τι εννοούμε, ακουμπάει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και βλέπετε όπου υπάρχει ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση, όπως είπαμε, ακόμα και μέσα στις πρεσβείες και μέσα σε μία αίθουσα, θέλει να ζήσει το δικό του Πάσχα και να ακούσει στη γλώσσα του το Χριστός Ανέστη. Σωστά. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, εμείς θα πρέπει να κλείσουμε. Η κουβέντα μαζί σας είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ο χρόνος όμως είναι πολύ περιορισμένος. Θέλω να κλείσουμε με ευχές. Θέλω να περάσετε μηνύματα στους ανθρώπους. Θέλω όλος ο κόσμος να έρθει στην Εκκλησία. Σας ακούμε. Εν πρώτης θέλω εγώ να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή και την ευκαιρία που μας δίνετε και που προβάλλετε και το Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ιερό Ναό μας, τον Άγιο Αχίλιο, που βρίσκεται και υψώνεται εδώ στην καρδιά της Λάρισας, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου και που είναι πολύ θαυματουργός, τον ευλαβούμαστε και τον αγαπούμε ιδιαίτερα. Έχουμε ζήσει εδώ μέσα πολύ συγκινητικές στιγμές. Σε ανύποπτο χρόνο μπορείς να έλθεις να ανάψεις ένα κεράκι και να δεις, ας πούμε, μία ευλαβέστατη γυναίκα να αγκαλιάζει τη Λάρνακα των Ιερών Λειψάνων και γονατισμένη να παρακαλεί τον Άγιο ή να τον ευχαριστεί για ό,τι της προσέφερε. Και προσφέρει πολλά και μας προσφέρει κυρίως τη θεραπεία και των ψυχικών και των σωματικών μας τραυμάτων. Ας είναι αυτή η ώρα μια ώρα προσευχής για όλους τους ανθρώπους που πάσχουν, να απαλύνει ο ερχόμενος προς το εκούσιο πάθος Κύριός μας Ιησούς Χριστός τον πόνο όλων των ανθρώπων και να μας αξιώσει πραγματικά και αληθινά να ζήσουμε τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Και τον παρακαλούμε, αφού και πάλι ευχαριστήσουμε και εσάς και όλα τα παιδιά που συνέβαλαν στο έργο αυτό και τους τηλεθεατές μας που μας αφιέρωσαν λίγο από το χρόνο τους, παρακαλούμε πραγματικά το Θεό να μας αξιώσει να ζήσουμε την κορύφωση του Θείου Δράματος αλλά και βιωματικά να διέλθουμε αυτή την πορεία
από το φρικτό πάθος, από το φρικτό Γολγοθά στη λυτρωτική Ανάσταση. Και τότε θα είμαστε πια τα χαρούμενα παιδιά της Αναστάσεως, που θα λέμε το Χριστός Ανέστη και η καρδιά μας θα ξεχυλίζει από αναστάσιμη χαρά και αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πατέρα. Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε θέμα. Εδώ, στη Λάρισα. Χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη. Not like someone you need my. I think you never listen to me, and you never understand how I wish you could look into me and know exactly what I meant. And I go on talking to you, baby, now. Please save a little love for me, and save a little love for me, and save a little thought for me, my dear. Don't wanna be history. Save a little love for me. Save a little love for me.